Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο θετικό της χθεσινής σύσκεψης είναι ότι η πολιτεία είναι αποφασισμένη να μην μπει lockdown, ειδικά για το διάστημα που εμείς ενδιαφερόμαστε ακόμα περισσότερο, που είναι η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων. Αλλά από εκεί και μετά η σύσκεψη έγινε λόγω των νέων μέτρων που επιβλήθηκαν, όπου εμείς είπαμε τη διευθυνία μας και πρόσωπο ότι με την έννοια ότι το λεμπόριο είναι, εμείς έτσι το βλέπουμε, είναι ενιαίο, άρα θα έπρεπε οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο να αφορά όλους. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό το μέτρο δεν αφορά τα σούπερ μάρκετ, καθώς και τις λαϊκές αγορές. Και βέβαια δεν πάβει να υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, άρα ο κόσμος να προμηθεύεται όταν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα ακόμα περισσότερο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, που ακόμα οι συνάδελφοί μου δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε, άσχετα αν η πανδημία λειτουργήσε σαν επιταχυντής. Δυστυχώς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν τα καταφέραμε να είναι ίσα μέτρα σε σταθμά. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ακόμα ο χρόνος ούτως ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί σας είπα δεν μπορεί να λειτουργεί η αγορά με μη δικαιοσύνη στα μέτρα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα θέμα του ανταγωνισμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα μεγάλα πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, είναι υπεραγορές που πουλάνε τα πάντα. Άρα, συνεπώς, αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Από εκεί μετά, αυτό που ζητήσαμε με τα επιτάσσεως και οι εκπρόσωποι της εστίασης αλλά και το λανεμπόριο είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα αντίμετρα. Τι εννοώ με αυτό? Το πρώτο είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι από τον Γενάρη θα αρχίσει η αποπληρωμή της ψευτέας προκαταβολής, καθώς και των ρυθμίσεων που αφορούν τα μέτρα, ό,τι δηλαδή είχε δημιουργηθεί σαν χρέος και χρέη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε μια ρύθμιση των 48-72 δόσεων, και αυτή θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο. Ζητήσαμε την εξάμηνη μετάθεση της έναρξης αποπληρωμής. Και να τελευταίο θα έλεγα μέσα σε πολλά άλλα, όμως είναι βασικό για μας, είναι η μεγάλη αδικία που έγινε στο λιανεμπόριο με τα προγράμματα ΕΣΠΑ για την επανεκκίνηση, όπου ο κλάδος της εστίασης έκανε ένα πρόγραμμα, καθώς και του τουρισμού, αξίας περίπου των 350 εκατομμυρίων στο κάθε κλάδο, και εδώ εξαιρέθηκε το λιανεμπόριο, αν και θα έπρεπε πολύ περισσότερο να ενισχυθεί το λιανεμπόριο, με την έννοια ότι τα κεφάλαια που απαιτούνται για την επανεκκίνηση ενός καταστήματος του λιανεμπορίου είναι απείρως περισσότερα, με γεωμετρική πρόοδο, θα έλεγα, σε σχέση με την εστίαση. Παρ' όλα αυτά, και ενώ είχαμε πάρει τις υποσχέσεις ότι θα δοθεί και στο λιανεμπόριο, απλά μας επαναλήφθηκε, αφού βρεθούν τα χρήματα, η άλλη μια φορά η υπόσχεση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ενδεχομένως να ενισχυθεί το λιανεμπόριο με αυτά τα χρήματα. Λίγο πολύ σας έκανα μια περίληψη το ότι ζητήσαμε και τι υπόθηκε σε αυτή την σύσκεψη, και βέβαια να εκφράσω ένα παράπονο και προς την πολιτεία και προς όλους, με την έννοια ότι το λιανεμπόριο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων κατά την 20η πανδημία, με την πολύ χαμηλή παραβατικότητα έως μηδενική όταν είχαμε μέτρα σε σχέση με, τον κορονοϊό, και μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν για άλλη μια φορά μηδενικές παραβάσεις. Νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς και θα έπρεπε να επιβραβευτεί για αυτό το λιανεμπόριο. Βέβαια παίζουμε για τη ζωή μας, αλλά αντί επιβράβευσης βλέπουμε μέτρα τα οποία δημιουργούν και αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και σε σχέση με άλλους κλάδους ο κλάδος μας αδικήθηκε. Ωραία, είναι καθαρά τα όσα μας είπε ο κύριος Πρόεδρος. Να του μεταφέρουμε το κλίμα από τη Βόρεια Ελλάδα και τα ερωτήματα που πιθανόν θέλουν να θέσουν οι συνάδελφοι.
να ξεκινήσω από τη Δυτική Μακεδονία και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Ναι. Καλησπέρα και από εμένα, κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοί σας από την περιοχή μας λένε το εξής. Φυσικά δεν είμαστε επιστήμονες, αλλά εκφράζουν την άποψη ότι για μία ακόμα φορά εργαλειοποιούνται, ότι χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης προς τους μη εμβολιασμένους και δεν είναι αντικειμενικοί οι λόγοι των περιοριστικών μέτρων. Παραλαμβάνω, δεν είμαστε επιστήμονες, αλλά εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι που περιγράφεται, κύριε Χριστόδουλε, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, σαφέστατα, εδώ κάνουμε και τους χωροφύλακες. Δηλαδή, σε όλη την επικράτεια και ειδικά και στη Δυτική Μακεδονία που γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή, οι μικρές επιχειρήσεις είναι το σύνολο, θα έλεγα, των επιχειρήσεων. Αλλά και σε όλη τη χώρα, να φανταστείτε σε ένα σύνολο 230.000 περίπου επιχειρήσεων που έχει το λενεμπόριο, οι 130.000 είναι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή με ένα άτομο που είναι αυταπασχολούμενος συνήθως. Αυτός πρέπει να εξυπηρετεί στον καταναλωτή και συγχρόνως κινδυνεύει με κάποιο πρόστιμο αν την ίδια στιγμή μπει κάποιος άλλος και δεν προλάβει να τον ελέγξει. Υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα τα οποία δημιουργούν και μία ανασφάλεια και στους συναδέλφους, εάν μπορούν να τα καταφέρουν και να τα εφαρμόσουν, επισύρει κινδύνους. Θεωρήσαμε και επιστήσαμε την προσοχή εκεί και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και όλων των παρισταμένων ότι να είναι ελαστική, γιατί τα πρόστιμα ειδικά είναι να υπάρχει δηλαδή πρώτη φορά σύσταση, με την έννοια ότι και τεχνικά είναι δύσκολο να ελεγχθεί από τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα των τζίρων των καταστημάτων. 5.000 πρόστιμο και 15 μέρες κλείσιμο, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ανάλογα με τους τζίρους. Είναι άλλο σε μια μεγάλη επιχείρηση που κάνει 1 εκατομμύριο τζίρου και άλλο σε μια επιχείρηση η οποία έχει ετήσιο τζίρο 50 και 100.000. Ωραία. Πάω Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στον Νίκο το Σπιτσέρ και στο Σέντερ. Νίκο. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο αν η κυβέρνηση σκέφτεται ενδεχόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και συγκεκριμένα μη επιστρεπτές ή επιστρεπτές ενισχύσεις, δεδομένου ότι ο κλάδος σας, οι έμποροι, λένε ότι ούτως ή άλλως μέτρα λαμβάνονται και υφίστανται σημαντική μείωση στα εισοδήματά τους, στον τζίρο τους. Ναι, κοιτάξτε κύριε Σπιτζέρη, δυστυχώς αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν με επιστρεπτέα και όχι μόνο ήταν χρήματα ευρωπαϊκά. Γιατί δόθηκε η ανάλογη ευρωπαϊκή εντολή προς όλες τις χώρες οι οποίες βασίζονταν από τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια, δεν υπάρχουν δυστυχώς και γι' αυτό επικεντρωθήκαμε εμείς στις παρατάσεις τουλάχιστον του να μην επιστρέψουμε άμεσα και λόγω των μέτρων, άρα περιορισμό στο τζίρο, και γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα να μπορούμε και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις τρέχουσες, αλλά συγχρόνως και σε αυτές που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το 20άμινο. Δυστυχώς δεν είδαμε κάτι το οποίο να μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι θα βρεθούν νέες επιστρεπτές ή την επιδότηση ενοικίου που ζητήσαμε και συγγνώμη προηγουμένως δεν το ανέφερα. Ζητήσαμε και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ειδικά η ελληνική περιφέρεια γιατί εκεί μεγιστοποιείται το πρόβλημα και συγχρόνως έχουμε τα κρούσματα. Σήμερα είναι στο επίπεδο των 7.000 κρουσμάτων. Αντιλαμβάνεστε υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη και όλοι μας ξέρουμε ότι η αγορά είναι και ψυχολογία. Και ο καταναλωτής δεν έχει ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Άρα οι τζίροι δεν είναι οι αναμενόμενοι και έρχονται και τα περιοριστικά μέτρα που ακόμα το μικραίνουν και δεν βλέπουμε μπροστά μας ότι μπορεί να έχουμε αυτά που είπατε κύριε Σπιτσέρη, δηλαδή ότι νέος κύκλος επιστρεπτέας ή οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε μόνο το λιανεμπόριο στο πρόγραμμα που μας προσχετήκανε του ΕΣΠΑ ότι θα βρεθούν αυτά τα χρήματα για να δοθεί κάτι ανάλογο με την εστίαση και τον τουρισμό και καθώς τις παρατάσεις γιατί δεν αδυνατούμε να πληρώσουμε νέες υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να παραδεχθούν ούτως ώστε να μην έχουμε ξανά κύκλους κόκκινων νέων υποχρεώσεων το οποίο δεν συμφέρει και την πολιτεία.
Ωραία. Μιχάλη Σαγραφέτης και να ολοκληρώσουμε. Μιχάλη. Έχουμε όμως και άλλες παραμέτρους, κύριε Πρόεδρε. Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που τσακίζει πολλούς συναδέλφους σας, η τιμή του. Η θέρμανση που πλέον για να θερμανθεί ένας χώρος θέλει χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα η πτώση του τζίρου όπως αναφέρατε και πριν. Και φυσικά και η φορολογία. Εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μικρό κατάστημα για εμπορίο και θα σας πει αύριο μεθαύριο δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και το ηλεκτρονικό εμπόριο θέλω να σας πω, να σας τονίσω. Πολλοί λιανέμποροι μου διαμαρτύρονται για το ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι ο άλλος καταφεύγει στο διαδίκτυο και κατευθείαν βρίσκει αυτό που ψάχνει στις γνωστές ιστοσελίδες. Εσείς αυτόν τον άνθρωπο, αν αύριο έρθει και σας πει δεν αντέχω άλλο, κλείνω, τι θα του πείτε, θα τον πείτε κλείστε δεν, αν δεν αντέχετε, ή θα του δώσετε μια αισιόδοξη νότα ότι προσπάθησε λίγο ακόμα και θα δικαιωθείς. Κοιτάξτε κύριε Γραφιώτη, βάλατε δύο θέματα. Για το ενεργειακό κόστος, σαφέστατα πρέπει η πολιτεία να μπει και να συγκρατήσει τις όποιες αυξήσεις. Πολλές φορές η ΔΕΗ είναι ένα δεύτερο ενίκιο και το αντιλαμβάνομαι πλήρως, το υφιστάμεθα πλέον οι περισσότεροι συνάδελφοι και ακόμα δεν είναι μπροστά μας ο χειμώνας και πραγματικά μας τρομάζει γιατί διωγγώνει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και μαζί με τις πληθωριστικές πιέσεις που είναι από τα αύξηση από την Άπο Ανατολή των άβλων, των τιμών, των πρώτων υλών είναι μια ατομική βόμβα η οποία πάει παράλληλα με τον κορονοϊό. Όσον αφορά όμως το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εξέλιξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αντιλαμβάνεστε ότι είναι εδώ. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο φυσικό κατάστημα. Είναι ο βασιλιάς, θα μείνει. Η Amazon σας πληροφορώ ότι ανοίγει φυσικά καταστήματα πλέον στην Ευρώπη, ακόμα και στη χώρα μας, ο μεγιστάνας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εδώ όμως η πολιτεία πρέπει να σταθεί στο να μας ενισχύσει, να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις για να μπορούν στην επόμενη μέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού να παίξουν ρόλο. Θα μπορούν είτε με τα μία ανάκαμψη, είτε με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ να βρουν τις πιστώσεις αυτές, τα χρήματα της χρηματοδοτήσεις αυτές ούτως ώστε να είναι και την επόμενη μέρα και να παίζουν παράλληλα και φυσικό κατάστημα αλλά και μέσα στο κομμάτι του διαδικτύου. Νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ευκαιρία. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχουμε συμπεριληφθεί οι μικρές επιχειρήσεις ή τέτοιου είδους ενισχύσεις, οπότε πιθανό να μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ του μικρού και του μεγάλου. Εδώ πρέπει να πιέσουμε, είναι υποχρέωση της πολιτείας νομίζω, να βοηθήσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις που επαναλαμβάνουν η καρδιά της Ελλάδος, η ραχοκοκαλιά παλιότερα μας λέγανε, είναι το 95% της ελληνικής εμπορικής επιχειρηματικότητας. Και είναι υποχρέωση, επαναλαμβάνω, της πολιτείας να βοηθήσει εν ώψη του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και της πράσινης μετάβασης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, με ενδιαφέρον σας παρακολουθούν σίγουρα οι έμποροι μας από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του λιανεμπορίου και της επιχειρηματικότητας, τι οδηγίες τους δίνετε, αν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Πάμε σε κλείσιμο επιχειρήσεων στην εστίαση, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στις 16 του μηνός, από ό,τι υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Τι θα πράξετε εσείς στον χώρο σας, αν θα συμμετέχετε σε τέτοιου είδους κινητοποίησεις, διότι αντιλήφθηκα ότι από την επαφή σας και το αποτέλεσμα της ουσιαστικά δεν κερδίσατε κάτι, απλά θα δούμε αν από το ΕΣΠΑ μπορεί να υπάρξει ένα παρόμοιο πρόγραμμα που έτρεξε για άλλους κλάδους, όπως και εσείς τους περιγράψατε. Για την επιστρεπτέα δεν πήρατε καμία ακόμη απάντηση, όπως επίσης δεν πήρατε και απάντηση για το πάγωμα ή αν θέλετε μια επιπρόσθετη ρύθμιση των οφειλών. Στο διατάφτα τώρα, τι πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοί σας. Είναι όπως τα περιγράψατε πάντως, αλλά θα σας πω για τις κινητοποιήσεις. Σαφέστατα πρέπει να κινητοποιηθούμε, όχι όμως με τον τρόπο αυτό το οποίο περιγράψα ότι θα κάνει η εστίαση, που από τώρα σας λέω και ρισκάρω και την πρόβλεψη, δεν θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Ήδη γίνανε 2-3 κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο και στην Πάτρα, με ένα ποσοστό συμμετοχής που ντρέπομαι για να το πω, ούτε το 10%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει ξεπεραστεί, αυτή η μορφή κινητοποίησης, δεν τιμωρεί κανέναν, τιμωρεί μόνο τους εαυτούς μας. Και το εμπόριο ποτέ δεν είχε τέτοιου είδους κινητοποίησης. Υπάρχουν πολλές ταχύτητες στο λιανεμπόριο, υπάρχουν οι μεγάλοι, οι μικροί, οι μεσαίοι.
και οι οποίοι δεν κλείνουν. Και αν φύγει ένας πελάτης από το δικό μας το μικρό κατάστημα, ενδεχομένως να φύγει και οριστικά. Οπότε δεν είναι λύση αυτή. Πρέπει να βρούμε εμείς όλοι μαζί, 330 εμπορικοί σύλλογοι στη χώρα, να βρούμε τον τρόπο να πιέσουμε έτσι, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε η χώρα, το επιχειρήν της χώρας, το εμπόριο, που έχει διαχρονικά, ούτε έχει σβήσει ποτέ, περνάει πραγματικά πολύ μεγάλη κρίση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 10 χρόνια μνημόνια και μόλις είπαμε ότι θα συνέλθουμε, ήρθε ο κορονοϊός να το αποτελειώσει. Παρ' όλα αυτά, δέστε ότι μετά από 20μήνη κρίση, ότι τα λουκέτα είναι πολύ λίγα στο λιανεμπόριο. Αντέχουμε. Απλώς θέλουμε όθηση αυτή τη στιγμή. Αυτό θα διεκδικήσουμε, την όθηση. Είτε στην χρηματοδότηση για να προσαρμοστούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση, είτε για την επιβίωσή μας που άφησε να το σβήσιμο των πληγών του κορονοϊού, που είναι μια, αν θέλετε, μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε σε πολλά μετερίζια. Και εδώ πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενωμένοι, να είναι ενωμένοι γύρω από τους εμπορικούς συλλόγους και νομίζω ότι θα βρούμε επίλυση τουλάχιστον αρκετά από όλα αυτά που ζητάμε. Αυτά είναι να έχουμε πίστη σε αυτό που ζητάμε και να δείχνουμε όντως ότι δεν είμαστε μόνο αριθμοί, αλλά είμαστε οντότητες, είμαστε, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα, απαιτούμε σεβασμό, απαιτούμε λύσεις των προβλημάτων μας. Και πάντα είναι αυτό που λένε οι νοικοκυρέοι, οι έμποροι, εντάξει, είμαστε ένα τόνο λίγο πιο κάτω και προφανώς η ευγένειά μας έχει αποδειχθεί, έχει εκλειφθεί σαν αδυναμία. Θα το δούμε μπροστά τους τη δύναμή μας που θεωρώ ότι είναι γύρω από την συγκέντρωση, γύρω από τους εμπορικούς συλλόγους, τους 330 εμπορικούς συλλόγους στη χώρα. Και η Μακεδονία, επειδή είναι και πρωτοπόρα, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει και από εκεί, αν θέλετε, αυτή η δυναμική ως προς την εκπροσώπηση και την παρέμβαση στην πολιτεία.